Καλησπέρα σας. Θα εξηγήσουμε ένα παιχνίδι, το Σινιόρι, για άλλη μια φορά εδώ στο κελί για ένα βίντεο το επιτραπέζουμε. Το Σινιόρι είναι φετινή Essen 2015, μόλις μας ήρθε. Είμαστε περίπου στο 15ο αιώνα, όπου στην Ιταλία, όπου υπήρχαν πολλές ανακατατάξεις και πολλή ίντριγκα. Είμαστε ευγενείς και έχουμε πρόσφορο έδαφος να εξελιχθούμε και να κάνουμε όχι συγχωνεύσεις, να πλαισιώσουμε άλλες οικογένειες για να δυναμώσει ο οίκος μας και να πάρουμε την κυβέρνηση εντός εισαγωγικών. Σκοπός του παιχνιδιού είναι να παντρέψουμε τις κόρες μας με άλλους γιους από άλλους οίκους και να παντρέψουμε και τους δικούς μας γιους με κόρες από άλλους οίκους για να εξελιχθούμε και να γίνουμε πιο δυνατοί στην ιεραρχία. Ναι, δηλαδή να πάρουμε MVP, έτσι, μην ξεχνιόμαστε. Εξαβάζει το Legacy. Ναι, έτσι. Λοιπόν, έχουμε κάνει το setup, έχουμε πάρει 4 διαθέσιμους γιους και 3 κόρες που έχουμε ήδη και τα λεφτά ανάλογα με το turn order που βλέπουμε εδώ. Τα resource του παιχνιδιού είναι λεφτά, μόνο, κατά κύριο λόγο, και μετά είναι τα action που κάνουμε για να πάρουμε επιρροή στο στέμα, επιρροή στην εκκλησία, επιρροή στο στρατό και στη γνώση ή ίντριγκα, άμα θέλουμε. Και αυτά βλέπουμε τα marker εδώ. Είναι το marker για τη γνώση που καθορίζει τον πρώτο παίχτη, για την βασιλεία, εκκλησία και στρατιωτική δύναμη, που εκεί ανεβαίνουν οι γη μας, ανάλογα πόσο έχουν ανέβει στην ιεραρχία. Ενώ εδώ είναι απλά για το turn order track και πόσο έχουμε ίντριγκα και φήμη και σαν λαός, ξέρω εγώ, σαν ευγενής. Κάθε παίχτης έχει το ταμπλό του και έχει τα action, κίτρινο, κόκκινο, μοβ, γκρι και πράσινο, που αντιπροσωπεύονται από ζάρια. Όπως αρχίζει το παιχνίδι, ο πρώτος παίχτης, που είναι ο Βαγγέλης, τώρα θα το κάνω εγώ, ρίχνει τα ζάρια και τα βάζουμε στο χρώμα τους. Είναι τύποι action τα χρώματα? Ναι, δεν τα θυμάμαι, δεν νομίζω να τα λέει κιόλας τι είναι, τι αντιπροσωπεύει το κίτρινο, τι το κόκκινο και ούτω καθεξής. Πάντως όλα αυτά είναι τα διαθέσιμα action. Κάθε ένας μας σε κάθε γύρο θα κάνει 4 από τα 5 action. Κάθε παίκτης θα κάνει ένα κίτρινο, ένα κόκκινο, ένα μοβ, ένα γκρι και ένα πράσινο, τι είναι αυτό, αλλά θα κάνει 4 από τα 5. Δηλαδή, αν πάρω εγώ το κίτρινο ζάρι και το εκτελέσω, το βάζω εδώ, δεν μπορώ να ξαναπάρω κίτρινο σε αυτό το γύρο. Αλλά σημασία έχει ποιο νούμερο θα πάρω από το κάθε ζάρι. Γι' αυτό εκεί είναι το βασικό interaction του παιχνιδιού, ότι άμα πάρω εγώ το νάσο κόκκινο, μετά οι άλλοι θα πάρουν μεγαλύτερο νούμερο και αυτό επηρεάζει πάρα πολύ, θα πω πώς. Ένα και βασικότερο, κάθε action που παίρνω, παίρνω το κίτρινο, εκτελώ το κίτρινο. Βλέπετε εδώ υπάρχει αύξοντας αριθμός, το κίτρινο έχει 1, 2, 3, 4 και 5. Για κάθε νούμερο που βάζω, όσο μικρότερο είναι από τον αριθμό που δείχνει, τόσα coin πρέπει να πληρώσω για να εκτελέσω το action. Δηλαδή, το κίτρινο action είναι με όλα τσαμπέ, δεν το πληρώνω ποτέ. Είτε βάλω 1, είτε βάλω 3, είτε βάλω 6, είναι το ίδιο όσον αφορά με το τι πληρώνω, τίποτα. Το νούμερο 2, άμα βάλω 1, θα πληρώσω και ένα coin για να το εκτελέσω. Το κόκκινο μάλλον, συγγνώμη, είναι νούμερο 2. Αν βάλω το 3, δεν πληρώνω τίποτα. Είναι πάνω από τον αριθμό που δείχνει. Εδώ πέρα πληρώνω μόνο τον άσο και το 2, 1 και 2 coin. Εδώ πέρα όμως πληρώνω το 3, το 4, το 2 και το 1. Και εδώ πληρώνω μέχρι το 4. Το ίδιο το νούμερο το πληρώνει, θα είναι 4. Όχι, όχι. Είναι safe. Τώρα, άρα φανταστείτε ότι θα τελειώσουμε κάπως έτσι. 4 από τα 5. Έχω πληρώσει, έχω κάνει τα action, θα τα πούμε. 4 από τα 5 κάθε παίχτης. Εντάξει. Μετά μετράμε το άθροισμα. 6 και 6, 12 και 1, 13 και 3, 16. Αν έχω πάνω από 13, δεν μπαίνω καθόλου σε αυτά τα bonus. Γι' αυτό θες μικρά νούμερα. Αυτά τα bonus
Σου δίνουν κάτι έξτρα. Πρώτον, σου δίνουν μια γυναίκα για να παντρέψεις τα παιδιά σου. Μία έχεις ήδη που είναι η γυναίκα σου, για να μπορείς να γεννάς νέα παιδιά. Και οι επόμενοι τέσσερις γη σου, θεωρητικά, καμία σχέση με αυτούς εδώ τους γιους, τέτοιους ξαναγεννάς και κόρες, για να τις παντρέψεις. Έχεις δηλαδή μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε ευκαιρίες για να παντρέψεις όλους τους γιους σου με, πέντε κόρες, με τέσσερις κόρες. Και αν φτάσεις και παντρέψεις και αυτούς, δηλαδή αν πάρεις τρίτη και τέταρτη φορά τον πόνους, παίρνεις και 7 VP σύνολο, 2 και 5. Μόνο εδώ μπορείς να πάρεις γυναίκα για τους ζωγραφισμένους γιους, έτσι. Αυτά είναι παιδιά, αγόρια και κόρες παιδιά. Και τα μπόνους, το κάθε ένα σου δίνει και κάτι, αν το κάνεις, ή μπορείς να πάρεις 3 λεφτά. Αντί να πάρεις τον μπόνους. Αλλά το από πάνω που είναι κόρη εδώ, κόρη και 2 λεφτά, κόρη και 2 λεφτά και ούτω καθεξής εδώ, το παίρνεις στάνταρ. Και διαλέγεις ή τα 3 λεφτά ή το εκάστοτε μπόνους του γύρου. Άρα θα παίξουμε 1, 2, 3, 4, 5 γύρους, 6, 7. Ο έκτος και έβδομος γύρος έχουν άλλο μπόνους που σου δίνουν εδώ. Μπορείς να μετατρέψεις κάθε 5 λεφτά για 5 VP. Και άλλο μπόνους style είναι από διαφορετικό back του παιχνιδιού. Εδώ είναι τα περισσευούμενα που είναι για replayability, αυτά είναι τις πρώτες 5 φάσεις και αυτά είναι για τις 2 επόμενες, 6 και 7. Έχουν άλλη δυναμική, τα τελευταία είναι για endgame scoring, ενώ αυτά είναι για boost μέσα στο παιχνίδι. Τώρα, να εξηγήσουμε τα action. Όταν παίρνω ένα ζάρι, μπορώ να κάνω τα 3 διαθέσιμα πράγματα που μου δείχνει εδώ. Π.χ. έχω πάρει το κίτρινο. Μπορώ να κάνω είτε το κίτρινο φάκελο, είτε να βάλω worker που κάτω από το πράσινο ζάρι, 1, 2, 3 θέσεις, πληρώνοντας το κόστος του worker, δηλαδή, ή να πάρω 3 λεφτά, να κάνω αυτό το action, δηλαδή 3 διαθέσιμα action που τα κάνω με αυτό το ζάρι που θα βάλω εδώ. Τι σημαίνει το να βάλω worker? Να βάλω worker στο πράσινο track. Παίρνω ένα τέτοιο worker, τον βάζω εδώ και πληρώνω τα 3 λεφτά. Και αυτός ήταν ο γύρος μου. Παίζει ο επόμενος παίχτης. Γιατί το κάνω αυτό θα πω σε λίγο. Το άλλο μπορείς να κάνεις είναι να πάρεις αυτό που σου λέει εδώ, που είναι 3 λεφτά. Και το άλλο μπορείς να κάνεις είναι να παίξεις τον κίτρινο φάκελο. Ο κίτρινος φάκελος τι σημαίνει? Πας πάνω από το κίτρινο κουτάκι και βλέπεις εδώ τους 2 φακέλους. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μπορείς να δώσεις μία γυναίκα, να την επιστρέψεις στο απόθεμα, και να κάνεις, σου λέει εδώ πόσο να δώσεις, μία γυναίκα για να πάρεις ένα τέτοιο tile. Θα εξηγήσουμε τι είναι αυτό το tile. Εντάξει. Ή να δώσεις έως, γι' αυτό έχει τις τελίτσες, 3 άντρες για να τους αλλάξεις σε γυναίκες. Δηλαδή μπορώ να πετάξω 3 άντρες, να πάρω 3 γυναίκες. Οι γυναίκες είναι πιο πολύ τόσο. Όχι, είναι... αυτά εδώ αλλάζουν σε κάθε γύρο θέση. Θα βγουν τυχαία. Παντού, εντάξει. Οπότε ούτω καθεξής μπορώ να κάνω το κίτρινο φάκελο. Αυτό τι μου λέει, τον κόκκινο φάκελο, συγγνώμη, να ανέβω 2 στην επιρροή της βασιλείας, που σημαίνει ότι έχω άντρα και απλά τον ανεβάζω 2 θέσεις. Όταν πατήσει εδώ θα πάρει και 2 λεφτά. Όταν πατήσει εδώ θα ανέβει και ένα στα βιβλία, ο μοβ παίχτης. Εντάξει. Αυτό όμως σημαίνει να τοποθετήσω εδώ πέρα άντρα, θα πούμε πως γίνεται. Πάρτι. Εδώ, ναι, στις περιοχές αυτές. Εδώ είναι περιοχές της Ιταλίας. Εδώ να ανέβω 2 στο στρατό. Εδώ πέρα να αυξήσω το όριό μου, δίνω 1 έως 3 άντρες. Δηλαδή κάνω αυτό, το βάζω εδώ. Δίνω 1 έως 3 άντρες, είπαμε. Εδώ δείχνει το πόσο και εδώ τι. Γι' αυτό στον άλλο γύρο μπορεί να πάει έτσι, οπότε να σημαίνει να δώσω με το MOV Action 3 έως 3 γυναίκες, έτσι, ραντομίλα. Και τι σημαίνει αυτό? Κάθε ανθρωπάκι που έχω βάλει εδώ, από 1 έως 3 μπορώ να βάλω, τόσο μου ανεβάζει το όριο για αυτό τον γύρο. 3 όμως, το κάθε ανθρωπάκι μου το ανεβάζει 3, δηλαδή τώρα εγώ θα είχα όριο 16, δηλαδή και 15 άθροισμα να είχα, θα έπαιρνα τον bonus. Ωραία, εδώ σου δίνει 2 λεφτά, κάθε ένα που ξοδεύεις, κόρη εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ανεβαίνεις 2 στην εκκλησία, τοποθετείς εδώ πέρα στο ταμπλό μια γυναίκα, θα πούμε πάλι πώς γίνεται αυτό, και εδώ παίρνεις 2 βιβλία. Άρα όλα είναι πολύ απλά για την ώρα, δεν έχουμε εξηγήσει αυτό και την τοποθέτηση αντρών και γυναικών. Ωραία. Εδώ το κόκκινο action, είπαμε το φάκελο τι σημαίνει,
Είπαμε τοποθέτηση εργάτη στο κίτρινο track, εδώ, πληρώνοντας το κόστος που σου λέει, εδώ πέρα. Πες ότι εγώ θέλω αυτό, δεν χρειάζεται να τα κάνω με τη σειρά. Ή να τοποθετήσω μία γυναίκα στο ταμπλό. Πάλι θα πούμε πώς γίνεται. Μοβ, ή το μοβ φάκελο, ή να τοποθετήσω εργάτη στο κόκκινο track, ή να γεννήσω. Πώς γεννάω? Όσες γυναίκες έχω εδώ, εδώ, δηλαδή που τις παίρνεις μόνο από τα bonus, θα έχω πάρει ας πούμε μία γυναίκα, θα την έχω βάλει με αυτόν τον άντρα. Αν έχω μία που είναι ζωγραφισμένη, που είναι από την αρχή του παιχνιδιού, και μία που έχω, σημαίνει ότι έχω δύο γυναίκες. Παίρνω δύο άσπρα ζάρια. Τα ρίχνω. Ό,τι έρθει, ένα, δύο ή τρία, είναι γυναίκες. Γεννάω γυναίκες δηλαδή. Γέννησα δύο γυναίκες τώρα. Αν έπαιρνα από τρία και πάνω, θα γέννα μία γυναίκα, έναν άντρα. Έτσι αυξάνεις το εντός εισαγωγικών resource σου, που είναι τα παιδιά. Αν είχα και τρίτη γυναίκα στον τρίτο γύρο, ας πούμε, θα ρίχνα τρία άσπρα ζάρια. Παραπάνω παιδιά. Εντάξει, και ούτω καθεξής. Γι' αυτό είναι τα άσπρα ζάρια. Το γκρι. Γκρι φάκελος, όπως είπαμε, να βάλω εργάτη στη μοβ περιοχή, πληρώνοντας όποιο θέλω, να τοποθετήσω άντρα, που θα πούμε πώς γίνεται. Και το πράσινο, πράσινος φάκελος, να τοποθετήσω εργάτη στην γκρι περιοχή και να πάρω 4 πόντους, όπως γουστάρω εγώ, μεταξύ βασιλείας, θρησκείας, στρατού και βιβλίων. Εδώ πέρα. Είτε ανεβάζω 4 βιβλία, είτε ένα το καθένα, ό,τι μιξάρισμα θέλω. Εντάξει. Αρκεί να έχω διαθέσιμους άντρες να βάλω. Στα βιβλία έχω το marker μου, στα υπόλοιπα χρειάζομαι τους άντρες. Τώρα, όταν παίρνω ένα action, ας πούμε τώρα ότι παίρνω το κίτρινο action, θα εκτελέσω ένα από αυτά τα τρία που είπαμε, όποιο θέλω, και θα εκτελέσω και όσα από κάτω action έχουν εργάτη μου. Άρα μπουστάρεις τα επόμενα σου action έτσι. Τώρα, ας πούμε, θα εκτελέσω και αυτό εδώ, που σημαίνει ότι πάρε 3 πόντους, είτε στην εκκλησία, στη βασιλεία και στο στρατό, όχι στα βιβλία, ό,τι συνδυασμό θες. Άρα αυτό εδώ δεν γίνεται την ώρα που βάζουμε. Όχι. Θα γίνει από την επόμενη φορά που θα κάθε φορά που θα βάζω action εδώ. Ωραία. Να το εξηγήσουμε με τη σειρά. Τοποθετείς έναν άντρα και παίρνεις τέτοιο ταϊλάκι. Θα εξηγήσουμε τι είναι. Βάζεις 3 όπου θες, τα διαθέτεις σε αυτούς τους 3. Εδώ, αυτά τα 3, 1, 2, 3, παίρνεις από 1 έως 6 στα 3 track αυτά. Βασιλεία, εκκλησία και πόλεμο και στρατιωτική δύναμη. Πόσο θα είναι, πού θα ξέρεις αν είναι από 1 έως 6, το ζάρι που θα έχεις παίξει. Αν έχεις παίξει 6, θα προχωρήσεις 6 στα βιβλία εδώ. Είναι ανάποδο από το ότι θες μικρό νούμερο. Ναι, ναι. Εδώ θες μεγάλο για να ανέβεις, έτσι. Αυτά τα 3 τα είπαμε είναι ίδια. Και αυτό, 4. Αυτό, ο στρατός. Θρησκεία, βασιλεία και βιβλίο. Αυτά τα 2 τα είπαμε. Εδώ θα σκοράρεις 1 πόντο για κάθε άντρα που έχεις τοποθετήσει στο ταμπλό. Στο χάρτη, ναι. Στο χάρτη, εδώ. Κάθε φορά που το παίζεις αυτό το action. Μπορεί να το μπουστάρεις από νωρίς και να παίρνεις VP κάθε action. Εδώ πέρα θα ρίξεις ένα ζάρι για να γεννήσεις. Απλά. Ένα ζάρι. Εδώ θα πάρεις 3 βιβλία, έτσι ξερά. Εδώ θα πάρεις ένα ταϊλάκι τέτοιο. Θα πούμε τι είναι, είπαμε αυτό. Εδώ θα πάρεις 3 λεφτά. Εδώ θα πάρεις έναν άντρα ή μία γυναίκα, ό,τι θες. Εδώ πέρα θα βάλεις μία γυναίκα και θα πάρεις ένα τέτοιο ταϊλάκι. Εδώ θα πάρεις 3 VP. Θα τη βάλεις πού? Στο ταμπλό. Εδώ βάζεις άντρες και γυναίκες. Θα εξηγήσω πώς και θα σας λυθούν οι απορίες για όλα αυτά τα ταϊλάκια. Εδώ πέρα βάζεις, πληρώνεις μία γυναίκα ή έναν άντρα μόνο μία φορά για να εκτελέσεις όποιο από τους φακέλους θέλεις. Αλλά μέχρι μία φορά. Δεν μπορείς να πας εδώ που λέει ως 3 να το κάνεις 3 φορές. Εδώ σου δίνει το δικαίωμα 1. Εντάξει, είπαμε όλα τα action, θα τα πούμε και στην πορεία. Τώρα, δεν έχω πει πώς βάζουμε άντρα και πώς βάζουμε γυναίκα. Καταρχήν, όλες οι πόλεις εδώ έχουν τη μεριά του άντρα, που είναι όπως κοιτάει η κάμερα, ή δεξιά μεριά. Μεριά του άντρα και μεριά της γυναίκας. Ωραία. Τα track είναι ακριβώς ίδια. Δηλαδή, εδώ θα μπει ο άντρας, εδώ η γυναίκα. Δεν μας νοιάζει πού και ποιος. Αλλά, όταν τοποθετήσω γυναίκα, θα πάρω το tile της γυναίκας. Όταν τοποθετήσω άντρα, θα πάρω το tile του άντρα. Αυτά είναι και με ποια οικογένεια έκανα συγγένεια για να
πάρω μεγαλύτερο, μεγαλύτερη φήμη. Και άντρα και γυναίκα. Μπορώ. Α. Αλλά όταν πάρω αυτό, μετά δεν θα πάρει κανείς άλλος για άντρα. Μπορεί να βάλει, αλλά δεν θα πάρει tile. Mm. Θα πάρει ένα τέτοιο tile. Α, οκ. Χωρίς... χωρίς... φατρία. Θα πάρει tile που είναι ουδέτερο. Εντάξει. Άμα δεν έχει. Τώρα. Στο κενό εννοείς. Ναι. Όταν έχει κενό θα πάρεις ένα ουδέτερο. Όχι απλά VP πάνω. Έχει ένα VP, ναι. Θα εξηγήσω τι είναι αυτά. Τώρα όμως, για να καταφέρω να βάλω άντρα εδώ, θα πρέπει να τον πάρω από ένα σημείο που έχει φτάσει εδώ. Πες ότι είμαι έτσι. Ωραία. Για να τοποθετήσω άντρα, πρέπει να κάνω το action αυτό εδώ ή αυτό εδώ. Και τοποθετώ άντρα από κάπου που έχω σε track για να πάει σε αντρική μεριά στην πρώτη διαθέσιμη θέση. Άρα είχα το supply μου από εκεί. Από εκεί. Πρέπει να τον έχω βάλει εκεί. Τι σημαίνει αυτό? Σε κάθε track υπάρχει κάθε φορά. Όχι, όσοι θες. Με το που βάλω τον άντρα εδώ, απλά πιάνει τη θέση 1. Και με το που πες ότι βάζω αυτόν. Όχι, θα πούμε. Έχεις πράξεις κορώνας, λέω. Ένας άντρας πρέπει να υπάρχει. Όχι, όσους θες, μπορείς και έτσι. Οι πόντοι που μπορείς να μοιράσεις, άμα πάρω 4 πόντους στην κορώνα, μπορώ να κάνω 1-2 και άμα έχω κι άλλον έξω, να κάνω 3-4, να τους θέλω όλους εκεί. Όπως θέλω. Το σημαντικό που πρέπει να δούμε είναι ότι εδώ πέρα, στο ταμπλό μας στην άκρη, έχουμε για την βασιλική επιρροή, για την παπική επιρροή, ξέρω εγώ, και για την πολεμική επιρροή. Κάθε ένας έχει συγκεκριμένες φατρίες που θέλει να επηρεάσει. Οικογένειες, ναι. Εντάξει, οπότε, αν εγώ πάρω από τη στρατιωτική περιοχή έναν άντρα, μπορώ να πάω σε μέρος, ας πούμε μπορώ να πάω στην Νάπολη, να πάρω την αντρική μεριά, το tile αυτό που το έχω σαν σημαία, για να το βάλω. Δεν θα μπορούσα να πάρω αυτό, γιατί αυτό δεν το έχω από τη στρατιωτική μου δύναμη, το έχω όμως στην παπική επιρροή. Άρα θα το έπαιρνα από εδώ τον άντρα. Αλλιώς δεν μου επιτρέπεται. Το ίδιο σε κάθε παίχτη είναι... Όχι, ανά φατρία έχει διαφορετικά, για να μην μπλέκονται. Εδώ πέρα πρέπει να μπορώ να πάρω μέχρι αυτά τα 4 που μου λέει και όσα κενά θέλω, χωρίς φατρία, ουδέτερα. Βέβαια αυτά που έχουν φατρία πάνω μου δίνουν περισσότερα VP, έτσι. Άρα για το μπάπα πρέπει να βγάλω από τον μπάπα και να πάω κάπου σε αντρική μεριά που έχει το tile που χρειάζομαι. Ωραία. Αυτά εδώ θα σκοραριστούν σε VP στο τέλος του παιχνιδιού μόνο όσα έχουν από 3 και πάνω. Δηλαδή αυτό εδώ θα σκοραριστεί και ας έχει 2 ουδέτερα. Άρα θα πάρεις 5 πόντους. Γι' αυτό είναι και ένας λόγος που θες τα ουδέτερα. Αν δεν μπορείς να βρεις αυτά που θες, παίρνεις τα ουδέτερα τουλάχιστον να σκοράρεις κάτι. Μπορεί κάποιο να πάει και μόνο με 3 ουδέτερα. Αλλά το πάνω της λίγος δεν είναι κανένα. Το πάνω τίποτα και το κάτω. Το κάτω είναι για τις σκόρες. Θα πούμε. Όταν βάζω άντρα, από ποιο νούμερο τον πήρα? Τον πήρα, ας πούμε, αυτόν από το 7, έτσι. Θα πάρω με τη μία 7 πόντους. Όσο ψηλότερα έχει φτάσει. Αμέσως. Άρα μπορώ να τον μπουστάρω να ανέβει εδώ πάνω, αλλά μπορώ να τον πάρω και από το άσο για να προλάβω γρήγορα τη φατρία που θέλω. Αυτό ισχύει για όλους τους άντρες και τις τρεις πρώτες θέσεις. Η τέταρτη θέση είναι η γυναίκα, που η γυναίκα θέλει ένα από όλες τις φατρίες. Και όσα ουδέτερα θες. Πάλι θα σκοράρει από 3 και πάνω κι αυτή. Το θέμα είναι ότι η γυναίκα τοποθετείται διαφορετικά. Τοποθετείται με αυτό το action εδώ. Και με αυτό εδώ και τοποθετείτε πάλι στο track, στο ίδιο track, οπότε στην πρώτη αμέσως διαθέσιμη θέση, άρα έτσι γεμίζει σιγά σιγά, δεν μπορώ ξαφνικά να πω ότι το πάω στο 4. Με συγχωρείτε, κάτι που δεν είπα για τους άντρες. Τους τοποθετώ, για να μπορώ να τους τοποθετήσω, σε θέση νούμερο 1 πρέπει τουλάχιστον ο άντρας να έχει περάσει αυτό εδώ, το νούμερο 1.
Για να φτάσω να το τοποθετήσω σε θέση 2, να έχει περάσει τουλάχιστον αυτό. Η 3 και η 4. Α, γι' αυτό θέλω να ξέρω. Ναι. Γιατί άμα μου έχουν κλείσει αυτές τις θέσεις, αλλά εγώ θέλω αυτό το tile συγκεκριμένα οπωσδήποτε, πρέπει να πάω στο 3. Άρα πρέπει να ανεβάσω έναν τουλάχιστον πάνω από εδώ, από το 3. Ωραία. Πάμε να πούμε την τοποθέτηση της γυναίκας. Τοποθέτηση της γυναίκας, με το που τη βάλεις, σε ποιο νούμερο την έβαλες, πρέπει να πληρώσεις τουλάχιστον τόσα λεφτά. Είναι η πρίκα που δίνεις. Αν βάλεις το 1, θα πληρώσεις τουλάχιστον 1 με maximum 4. Μπορεί να σε κουβαρντάς να δώσεις 4. Γιατί να δώσεις παραπάνω. Θα πάρεις 2 VP για κάθε coin που έδωσες. Παραπάνω ή για κάθε. Για κάθε coin που έδωσες. Άμα δώσεις, εδώ υποχρεούσε να δώσεις 1. Αν δεν έχεις ένα coin, δεν μπορείς να μπεις. Άμα μπεις όμως και θες να δώσεις μόνο 1, θα πάρεις με τη μία 2 VP. Αν δώσεις 4, επειδή σε κουβαρντάς, θα πάρεις 8. Άρα η τελευταία θέση είναι και πιο ακριβή, πρέπει αναγκαστικά 8. Mm. Ό,τι λέει από κάτω. Και όσο παραπάνω θες. Όχι, μέχρι το maximum, μέχρι 4. Άρα που σημαίνει ότι και στην πρώτη θέση να μπω. Και στην πρώτη μέχρι 4 μπορώ να δώσω. Και έτσι μπαίνουν οι κόρες. Εντάξει, πρέπει να τις έχω διαθέσιμες για να μπουν. Τους άντρες πρέπει να τους έχω διαθέσιμους, να τους βάλω μέσα και μετά να μπουν. Εντάξει. Οι κόρες προέρχονται από το προσωπικό σου supply. Ναι, οι άντρες από το προσωπικό σου supply που έχουν μπει πρώτα στο track. Ο άντρας σου δίνει, το λέει και εδώ, σου δίνει ένα επί τον αριθμό που βγήκε και η κόρη σου δίνει 2 επί τα coin που έδωσες σε πόντους. Ωραία, είπαμε σχεδόν όλο το παιχνίδι, να πούμε και τα benefits. Τα benefits είναι, εδώ θα πάρεις 2 άντρες. Εδώ θα κάνεις ένα extra action από τα ζάρια που έχουν μείνει. Εδώ θα βάλεις έναν. Και το ίδιο χρώμα. Όποιο χρώμα θες. Τα καθαρίζεις αυτά, τα πας στην άκρη και παίζεις με τα υπόλοιπα που μένουν εδώ. Βάζεις έναν εργάτη, τσάμπα. Παίρνεις 5 σε αυτά τα 3 όπου θες. Παίρνεις 2 κόρες. Εδώ παίρνεις 2 πόντους για κάθε εργάτη που έχεις βάλει. Εργάτες είναι αυτοί οι άσπροι. Και εδώ παίρνεις 4 VP για κάθε άντρα σε ξεχωριστή πόλη. 1, 2, 3, 4, 5. 20 VP maximum. Endgame VP είναι οι φατρίες σου εδώ, όσες έχεις από 3 και πάνω. Όσοι άντρες έχουν μείνει εδώ, σου δίνουν τα μισά VP. Δηλαδή αυτός που έχει μείνει στο 6 θα πάρει 3 VP. Και τι άλλο, εδώ μπορείς να μετατρέψεις τα VP σου. Δεν νομίζω ότι έχει κάτι άλλο endgame scoring. Αυτό που ξέχασα να πω είναι ότι σε κάθε γύρο τα βιβλία που παίρνεις ανεβαίνεις στο track. Πες ότι έχω πάρει 1, 2, 3, 4, 5 βιβλία, ανεβαίνω στο track. Και όποιος είναι πιο ψηλά στο track θα παίξει πρώτος στον επόμενο γύρο. Αν κάποιος έχει καβαλήσει, παίζει από πάνω πρώτος. Και θα πάρει αυτά τα VP στο τέλος του γύρου που δείχνει εδώ, maximum μέχρι 9, εδώ. Και μόλις αρχίσει ο γύρος, άμα έχει λήξει έτσι ας πούμε ο γύρος, θα γίνει αυτό. Τακ, τακ και ξαναξεκινάμε. Κάθε γύρο μηδενίζουν τα βιβλία. Αλλά θα είναι αυτό το turn order, θα αλλάξει σειρά έτσι. Νομίζω αυτό είναι όλο το παιχνίδι. Οι εργάτες που βάζεις εδώ. Ναι. Τους πληρώνεις μία φορά και παραμένουν για όλο το παιχνίδι. Παραμένουν που σημαίνει ότι αν εγώ. Έτσι για παράδειγμα. Και κάνεις κόκκινο action, θα τα κάνεις όλα. Όποια θες βέβαια έτσι. Δεν θα έχουμε ποτέ από εκεί. Όχι, όχι, όχι. Νομίζω τα είπα όλα. Πάμε να παίξουμε. Πάμε να παίξουμε.